μου φίλοι, πριν πάμε να δούμε το επόμενο απόσπασμα από την εκδήλωση που έγινε στην πλατεία για την Μακεδονία μας, να σας πω έτσι και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες από το ταξίδι του Δημάρχου Καλλιμνίων Γιάννη Γαλουζή, που παρευρέθηκε βέβαια στη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Συμβουλίου και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου που έγινε Αθήνα για το θέμα των δασικών χαρτών, που ήταν φυσικά βασικό θέμα ο συντονισμός των δράσεων για την προστασία των ιδιωτικών περιουσιών από τον κίνδυνο κατάρτισης των δασικών χαρτών με ένταξη σε αυτούς αγροτικών ή χορτολιβαδικών εκτάσεων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 32 του 2016, ενώ αποφασίστηκε να συσταθεί άμεσα ειδική επιτροπή που θα εκπονήσει την τελική πρόταση, η οποία θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατό. Στη συνέχεια, βέβαια, ο κύριος Δήμαρχος, όπως σας είπαμε, στο Υπουργείο Υγείας είδε τον Υπουργό, τον κύριο Ξανθό, και το διοικητή του ΕΚΑΒ, με όλα όσα σας είπα και νωρίτερα για το θέμα των ασθενών, αλλά και το θέμα της απόσπασης τριών τραυματιοφορέων οδηγών ασθενοφόρου του νοσοκομείου της Καλλίμνου, αλλά εκπαίδευση παράλληλα και πιστοποίηση νέων οδηγών και τραυματιοφορέων που το έχουμε ανάγκη. Τώρα, πάμε να πούμε επίσης ότι η εορταστική εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων και το κόψιμο της πίτας του Σωματείου θα γίνει την Κυριακή 18:30 το απόγευμα. Με ιδιαίτερη χαρά, μας λένε βέβαια στο γραπτό τους κείμενο, ότι θα παρουσιάσουν το καινούργιο τους βιβλίο και το CD με τίτλο 70 χρόνια ελεύθερα Δωδεκάνησα, τα τραγούδια της Λευτεριάς, και το πρόγραμμα θα πλαισιώσει η παιδική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων που θα ψάλει τα τοπικά κάλαντα και θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς. Σας λέω από τώρα ότι αύριο βέβαια, 11 το πρωί, είναι και η κοπή της πίτας στο επαρχείο Καλλίμνου. Και αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε τώρα να πούμε και κάτι ακόμη, ότι βεβαίως εκεί στο Φαρμακονής υπήρξε επιχείρηση διάσωσης, καθώς μέσα σε Λέμβο, εκεί στην παραθαλάσσια περιοχή, έπρεπε αμέσως να πάει το σκάφος του περιπολικού, του λιμενικού σώματος, γιατί το πλήρωμα εκεί προέβη στην ασφαλή, ευτυχώς, περί συλλογή και διάσωση 45 ανθρώπων, μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Φαρμακονησίου. Ενώ χθες να πούμε ότι άλλοι 49 μετανάστες εντοπίστηκαν σε πνευστή μηχανοκίνητη Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή της Χίου και περισυνελέγησαν από πλήρωμα πλοίου ανοιχτής θαλάσσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, πάμε να πούμε πως ένα νέο τοπίο έχει διαμορφωθεί στη φορολογία των ακινήτων με την ενεργοποίηση από την 1η Ιανουαρίου του 2019 των νέων αντικειμενικών αξιών σε όλες τις μεταβιβάσεις, τους φόρους και τα τέλη που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, με δεδομένο ότι σε 2.122 περιοχές και ζώνες οι αντικειμενικές αξίες είναι μειωμένες από την πρωτοχρονιά. Πολλοί φορολογούμενοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν τώρα στην αγορά ή τη μεταβίβαση κάποιου ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά. Όσοι αποκτούν με οποιοδήποτε τρόπο ή πολλούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα, δεν πρέπει να ξεχνούν την εφορία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δηλαδή της μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, το Ε9. Ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 20, δηλαδή για μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που πραγματοποιούνται, άνοιξε και υποδέχεται τις δηλώσεις των φορολογουμένων. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ενώ πάμε να συνεχίσουμε με όσα είπαμε και δείξαμε και χθες, δηλαδή τι έγινε στην κεντρική πλατεία της Καλλίμνου, έξω από το χώρο του αναγνωστηρίου, με τον κόσμο συγκεντρωμένο, με τους ομιλητές που πραγματικά ο καθένας έδωσε έτσι την ξεχωριστή δική του κατάθεση ψυχής για το θέμα της Μακεδονίας, και τον κόσμο τριγύρω φυσικά που ήταν ένθερμος με τα χειροκροτήματά του και με τα συνθήματά του και τα πανό. Πάμε να δούμε ένα δεύτερο απόσπασμα τώρα. Η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα στο ακριτικό νησί της Καλλίμνου, το περίφημο για τους εθνικούς και δημοκρατικούς αγώνες, μαζί κλήρος και λαός, για να διαδηλώσουμε περίτρανα, μαζί με τα χιλιάδες αδέρφια μας που κατακλείζουν την πλατεία Συντάγματος και το κέντρο της Αθήνας, ότι η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Δίνουμε το παρόν σε μία μάχη, όχι από πριν χαμένη, όχι μάταια,
όχι τελευταία, όπως θέλουν και την ονομάζουν, όσοι χαρακτηρίζονται από ατορμία και αισιοδοξία. Όσοι είναι από πριν αρνητικοί και στέκονται με κριτική διάθεση απέναντι σε όλους εμάς, που ακόμα τολμούμε να ορθώνουμε λόγο για τα εθνικά μας δίκαια και διεκδικούμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, την εδεφική μας εκεραιότητα, το αυτονόητο, που εσχρά και χιδέα κάποιοι ονόμασαν πατριδοκαπηλεία και γραφικότητα. Δίνουμε το βροντερό παρόν ενάντια στον εθνομηδενισμό, στο ξεπούλημα της ταυτότητάς μας, απέναντι σε αυτούς που ενώ τους δόθηκε το χρήσμα να υπηρετούν και όχι να δυναστεύουν το λαό, τους δόθηκε ευκαιρία και η ευθύνη μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να υπερασπίζονται την πατρίδα και τα δίκαιά της, εκείνοι με περίσσια ευκολία, σαν να ήταν νοικοκύριδες και εξουσιαστές στο χωράφι του πατέρα τους, αψηφούν το λαϊκό αίσθημα, καταπατούν κάθε έννοια δημοκρατίας και δικαίου, αρνούνται να φουγκραστούν την αγανάκτηση των Ελλήνων και πουλούν τα ιερά μας σε ένα ανύπαρκτο, σε ένα αλυτρωτικό κρατήδιο κάπου στη Βαλκανική, χωρίς ιστορία, χωρίς υπόσταση, παρά μόνο με παράλογες και αισχρές απαιτήσεις. Αυτοί οι ίδιοι που στέκονται απέναντί μας, απέναντι στην πλειοψηφία του υπερήφανου και πληγωμένου λαού μας, είναι οι ίδιοι που μας δείχνουν με το δάχτυλο τόσα χρόνια και με ύφος αμόμου εροξεταστή λιδωρούν τους Έλληνες ως υπόχρεους και υπεύθυνους για κάθε οικονομική και ηθική κρίση, για καταχρήσεις, για αξιοπρέπεια. Πλουτίζουν με την κατάδια τους και ψάχνουν και διεφθαρμένους μόνο ανάμεσα στο λαό. Τι υποκρισία! Είναι οι ίδιοι που χρηματίζονται και ζούμε στη διαφθορά. Είναι οι ίδιοι άρχοντές του που υπέκυψαν στις απαιτήσεις των επιτρόπων και των μηχανοράφων στα κέντρα εξουσίας της παγκοσμιοποίησης. Είναι οι ίδιοι που δίνουν το παρόν στις αυλές των αφεντικών τους, που πραγματεύουν τον διαμελισμό της χώρας και τον αφανισμό των ανθρώπων της, αποκομίζοντας τα λάφυρα της εξουσίας και παρόμοιες απολαβές. Είναι οι ίδιοι που υποκλίνονται καθημερινά στους δουλεμπόρους των εθνών και όσους αφανίζουν λαούς και την εθνική τους ιστορία και υπόσταση. Μνημονεύω το μακαριστό πλέον αγωνιστή Ιεράρχης Μακεδονίας, κυρό Παύλο Σιατίστης, ο οποίος καταγράφει χαρακτηριστικά στο τελευταίο του δημοσιευμένο άρθρο. Ας καταλάβει η κυβερνητική εξουσία ότι ο λαός μας στη Μακεδονία αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν παρασύρθηκε για να αντιωθεί στην αντιμοντική παράδοση του ντιμαλφό του γένους μας, αλλά υποκινήθηκε από την άδολη αγάπη του για την πατρίδα, για τη Μακεδονία. Γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που είναι απόγονοι των Μακεδονομάχων, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Και εμείς οι επίσκοποι αυτού του λαού, που ζούμε καθημερινά μαζί του, αφού γραζόμαστε αυτό το λαό και συμπορευόμαστε μαζί του. Ας μην ψάχνω για χρηματισμένους ανάμεσα στο λαό. Αυτό είναι ίδιο και γνώρισμα των αρχόντων από πολύ παλιά. Άλλωστε ο χρηματισμός δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και τα λάφυρα της εξουσίας. Ψαχτείτε στις πολιτικές δυνάμεις για να δείτε τι λέγατε παλιότερα, η μία για την άλλη, και αφήστε μας εμάς ήσυχους στην ταπεινή μας αγάπη για την πατρίδα μας. Απευθυνώ το αναφέρετο καιρό δικαίωμα να λεγόμαστε ακόμα Έλληνες, να αγωνιζόμαστε καθημέρα και να ασφαλίζουμε αυτό το προνόμιο και την ξεχωριστή διάκριση να λεγόμαστε Έλληνες, πουλώντας μια σπιθαμή Ελλάδας, μια συλλαβή, μια λέξη από τη γλώσσα μας, ένα εδάφιο από τα γραπτά μνημεία της ιστορίας μας, πρόσωπα και ιστορίες γραμμένες με ένα ελληνικό. Πουλάμε σήμερα όλη την Ελλάδα, όλη τη γλώσσα, όλη την ιστορία, όλο τον πολιτισμό και κλείνουμε την πόρτα στο μέλλον μας, χάνοντας την ίδια την υπόστασή μας. Όχι, υψώνουμε όλοι οι Έλληνες στο ανάστημά μας και φωνάζουμε. Δεν είμαστε πρόβατα που θα το οδηγήσουν με τη θέλησή τους στη σφαγή. Δεν συνεργαζόμαστε, δεν σιωπούμε, δεν συνενούμε, δεν υποχωρούμε, δεν παραδίδουμε. Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα, η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι ελληνική. Μπράβο!
Στη συνέχεια θα ακούσουμε απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Παύλου Σιατίστης. Να έλθει στο βήμα. Χαιρετίζω και εγώ την πατριωτική εκδήλωση του Καλλιδιακού Λαού. Βλέπω ότι με πρόλαβε ο μεγάλος αγωνιστής και γέροντας της Ορθοδοξίας, ο Σιατίστης Παύλος. Πράγματι, η ηγεσία πρόδωσε τους αγωνιστές του μακεδονικού αγώνα. Και θα ξεκινήσω με αυτούς. Θα ξεκινήσω με το, ας μνημονεύσω μερικούς, είναι ο καπετάν Κότας, ο Τέλος Άγρας και άλλοι πολλοί και ιδιαίτερα ο πρωτοκορυφαίος του μακεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, Αθηναίος. Θα μπορούσε κάλλιστα να βολευτεί στη θεσούλα του, να μην πάει πουθενά και να ζήσει ευτυχισμένος με την οικογένειά του. Προτίμησε όμως να πάει να θυσιαστεί για την υπόθεση της Μακεδονίας. Το ήξερε, όπως φαίνεται από τα γράμματα, το ήξερε ότι οι περισσότερες πιθανότητες είχε να σκοτωθεί παρά να ζήσει. Και παρόλα αυτά πήγε και θυσιάστηκε για τη Μακεδονία. Σώζονται στις επιστολές που στέλνει στη σύζυγό του, σώζονται η μαρτυρία της στεναχώριας του όταν ήταν ανάγκη να σκοτωθεί κάποιος προδότης και κάποια άτομα. Δεν ήταν δολοφόνος. Ήταν καθαρά χριστιανική ψυχή ο Παύλος Μελάς. Αλλά σώζεται και μια φράση που λίγοι την ξέρουν. Είπε ότι η Μακεδονία είναι η καρδιά της Ελλάδος. Ας πάμε τώρα λίγο σε κάποια βασικά σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών, της επονίδης της. Μας λένε με το κείμενο των Πρεσπών ότι υπάρχει και κατοχυρώνεται η μακεδονική γλώσσα το 1977, αλλά τους διαψεύδει, όπως είπε και ο κύριος Θεολόγος, ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, που συμμετείχε στη σύνοδο του ΟΗΕ στην Αθήνα την ίδια χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Μπαμπινιώτη, η γλώσσα που μιλούν στα Σκόπια είναι βουλγαρική, με σερβικά στοιχεία και κυριλικό αλφάβητο. Πώς θα μπορούσαμε επομένως να την ονομάσουμε μακεδονική? Αν πάμε τώρα στο θέμα της εθνικότητας, ο όρος nationality, όπως μας λέει ο κύριος Τσίπρας, αναφέρεται μόνο στην ηθαγένεια και όχι στην εθνότητα των κατοίκων. Δηλαδή αυτή η διάθεση αφορά όλους τους κατοίκους του κρατηδίου των Σκοπιών που δεν θεωρούν και δεν αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Δηλαδή τους Αλβανούς, τους Βόσνιους, τους Βλάχους και τους Ρωμά. Μπορούν αυτοί να ονομαστούν Μακεδόνες? Άλλωστε οι αρχαίοι συγγραφείς ονομάζουν αυτή την περιοχή που είναι τώρα το κρατήδιο των Σκοπίων ως Παιωνία και καθόλου ως Μακεδονία. Και μια αναφορά στο Σύνταγμα των Σκοπίων που δεν πρόσθεσε κανείς. Η πρώτη τροποποίηση του Συντάγματος των Σκοπίων αναφέρει ότι όπου αναφέρεται στο κείμενο του Συντάγματος Δημοκρατία της Μακεδονίας, πλέον θα αναγράφεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Εξαίρεση, δηλαδή δεν καταργούνται αυτά τα άρθρα, εξαίρεση, ακούστε, γίνεται για το άρθρο 36 που αναφέρεται στους βετεράνους του αντιφασιστικού αγώνα και στην εξασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους και όλων των αγώνων των μακεδονικών εθνικοαπελευθερωτικών πολέμων. Μακεδονικών, παρακαλώ. Γράφεται στο σύνταγμά τους.
για τους ανάπηρους πολέμου και όσους εκδιώχτηκαν ή φυλακίστηκαν για τα ιδανικά της διακριτής ταυτότητας του μακεδονικού λαού. Γράφεται αυτό στο Σύνταγμα, το δικό τους. Και της μακεδονικής ταυτότητας. Άρα παραμένει και σε αυτό το σημείο η αναφορά περί Μακεδόνα και περί Μακεδονίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία τετελεσμένων στην περιοχή. Και ενώ είχαμε μέσα στον 20ο αιώνα τις αλυτρωτικές βλέψεις δύο κρατών, της Βουλγαρίας πρώτα, που με τους κομιτατζίδες ήθελε την κατάκτηση της Μακεδονίας για να ανοιχθεί προς το Αιγαίο με τα λιμάνια της. Γι' αυτό και άρχισε η απόκρουσή τους με τον Μακεδονικό αγώνα πρώτα και ύστερα με τους Βαλκανικούς πολέμους και με τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, όπου κερδίσαμε οριστικά την Μακεδονία. Η προσθήκη του προσδιορισμού Βόρεια στο όνομα της Μακεδονίας κάνει το αλυτρωτικό όραμα των γειτόνων παγκόσμιο υπονοούμενο. Δηλαδή και το Βόρεια Μακεδονία είναι ίσως και πιο επικίνδυνο από το απλό Μακεδονία. Γιατί? Αφού υπάρχει Βόρεια, άρα υπάρχει και Νότια Μακεδονία. Και άρα στα διεθνή συμφραζόμενα, δηλαδή όλος ο κόσμος, θα υποψιάζεται και θα υπονοεί ότι εδώ έχουμε ένα λαό χωρισμένο στα δύο. Καλή ώρα όπως η Κορέα. Η ξεδιάντροπη κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο. Αν ο Θεός αποκοιμηθεί, που λέει ο λόγος, και ισχύσει η συμφωνία, οι γείτονες θα λέγονται εν τέλει Μακεδόνες, η γλώσσα τους Μακεδονική και επιπλέον θα έχουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία, που στην απλή λογική και στην κοινή παγκόσμια συνείδηση θα τους κατοχυρώνει το δικαίωμα να ζητήσουν αργά ή γρήγορα την ένωση της χώρας τους, δηλαδή της Βόρειας, με την Νότια Μακεδονία, τη δική μας Μακεδονία, την ελληνική δηλαδή. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με το διάγγελμά του, την εθνική υπερηφάνεια? Έτσι η ελληνική κυβέρνηση, πέτυχε το εξής ασύλληπτο. Η μεν Ελλάδα να εκτεθεί παγκοσμίως, αφού συνενεί και αφήνει ελεύθερο να δράσει τον κακοφορμισμένο αλυτρωτισμό των Σκοπιών, εντωμεταξύ τα Σκόπια θα έχουν πετύχει το σύνολο των στόχων τους. Να πάρουν πράσινο φως για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να υποκλέψουν με ελληνική βούλα το ελληνικό εθνικό όνομα της Μακεδονίας, να σταθεροποιηθούν ως υπολογίσιμος παίκτης στη Νότια Βαλκανική, απέναντι στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και στη Σερβία, και να ακυρώσουν κάθε διπλωματικό επιχείρημα που θα μπορούσαν να έχουν οι Έλληνες πολιτικοί για να υπερασπιστούν την ελληνικότατη Μακεδονία μας. Σας κάνει εντύπωση? Για σκεφτείτε μόνο τι πολιτικό επιχείρημα θα έχει η Ελλάδα όταν τη ζητηθεί από τους γνωστούς αγνώστους και δίθεν υπερασπιστές των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Όταν τη ζητηθεί λοιπόν η αναγνώριση σλάβο-μακεδονικής μειονότητας στα εδάφη τους. Ήδη μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, και δεν είναι τυχαίο, παρουσιάζονται διάφοροι σύλλογοι που τραγουδούν μακεδονικά τραγούδια εντό εισαγωγικών σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας. Καθόλου τυχαίο. Δεν θα έχουμε λοιπόν κανένα απολύτως επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε, γιατί άλλα τα σχέδια του Θεού και άλλα τα σχέδια των ανθρώπων, όπως έλεγε και ο μεγάλος Άγιος και προφήτης του γένους μας, Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εξάλλου είναι γνωστές πια οι διαλυτικές τάσεις που ήδη άρχισαν να εμφανίζονται στο κρατήδιο των Σκοπίων. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε τον αγώνα μας και τον πνευματικό και τον πατριωτικό όσο μπορούμε. Ο Θεός για τα ποτάμια του αίματος που έχησαν οι μάρτυρες της πίστης στη χώρα μας φυλάει σκανδαλωδώς τη χώρα μας. Και η υπέρμαχος στρατηγός στέκεται ακίμητη φρουρός στα σύνορά μας. Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω! Αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον Μακαριστό Χριστόδουλο.